Επανερχόμαστε κυρίες και κύριοι εδώ με τις δημοτικές εκλογές. Φιλοξενήσαμε λοιπόν τον κύριο Πιτερά. Τώρα έχουμε φιλοξενούμενο τον Δήμαρχο Γερμασόγειας, τον κύριο Κυριάκο Ξηδιά. Κύριε Ξηδιά, καλό σας απόγευμα. Μας ακούτε? Κύριε Φανάρη, σας ακούω πολύ καλά. Καλό απόγευμα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, με τον κύριο Πιτερά κλείσαμε με ένα έτσι αισιόδοξο μήνυμα. Συζητούσαμε, η συζήτηση είχε οδηγηθεί στο θέμα του κόστους σκυβάλλων, ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή του συστήματος του πληρώνω όσο παιδό, αυτό με τις σακούλες. Λέχθηκε λοιπόν, συζητούσαμε ότι αυτά που ακούγονται ότι τελικά θα αυξηθεί το κόστος δεν είναι και τόσο, δεν αποτελούν και τόσο ορθές εκτιμήσεις και ότι ο ίδιος εκτιμά κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω εσείς αν έχετε τοποθέτηση, έχετε κάποια εκτίμηση, κάποια γνώση επί του θέματος ενός στοιχείου. Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι άλλο. Παρακαλώ. Θα μας οδηγήσει εδώ. Πριν 5-6 χρόνια ο Δήμος Γερμασόγειας συμμετείχε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα όπου επιλέξαμε 3 γειτονιές για να κομποστοποιούμε το οργανικό υπόλοιπμα, που είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα στη διαχείριση των αποβλήτων. Ναι. Μέσα από ευρωπαϊκούς πόρους φέραμε 3 κομποστοποιητές, η από τη Σουηδία, των οποίων οι προδιαγραφές έλεγαν ότι θα εξυπηρετούν 50 νοικοκυριά. Αυτό το πρόγραμμα απέδειξε ότι στις δικές μας γειτονιές μπορούν να εξυπηρετούν 20 με 25 νοικοκυριά. Άρα το πρώτο συμπέρασμα που βγήκε είναι ότι βγάζουμε τα διπλάσια απόβλητα, τουλάχιστον τα διπλάσια από ένα μέσο Ευρωπαίο. Ναι, από τους Σουηδούς τουλάχιστον, ναι. Κατά συνέπεια, για να συνεχίσω με την αισιοδοξία του συναδέλφου, αν οι πολίτες κατανοήσουν ότι όταν παράγω απόβλητα θα πληρώνω, το πρώτο μήνυμα που πρέπει να εισπράξουμε είναι ότι πρέπει να μειώσουμε την παραγωγή αποβλήτων. Άρα είμαι πολύ καλός γνώστης του θέματος, γιατί ήμουν και στην ομάδα διαπραγμάτευσης από πλευράς Ένωσης Δήμων με το Υπουργείο. Πρέπει να γίνουν πολλές ενεργείες, ακούγονται ανησυχίες εύλογες, ναι, που μπορεί να εκτινάξουν το κόστος στα ύψη, αλλά συμπεριφερθούμε σωστά και υπεύθυνα όλες οι πλευρές, και μιλώ για την κυβέρνηση πρώτα και κύρια, η οποία νομοθετεί, αλλά πρέπει να δώσει και τους πόρους και τα εργαλεία στις τοπικές αρχές που θα εφαρμόσουν, και στη συνέχεια οι τοπικές αρχές πρέπει να πείσουν τους πολίτες να γίνεται σωστή διαλογή στην πηγή και όσο γίνεται να μειώσουμε την παραγωγή αποβλήτων. Ναι, αλλά αν δεν το πετύχουμε, εάν οι πολίτες μειώσουν την παραγωγή, να πω καταρχήν ότι εκ των πραγμάτων μειώνεται η παραγωγή αποβλήτων, διότι το σύστημα εξυπακούει και την ανακύκλωση. Άρα από τα σκουπίδια, από τις σακούλες δηλαδή που θα αγοράζει ένα νοικοκυριό, αφαιρούνται οι σακούλες που θα έχουν μέσα τα υλικά που είναι ανακυκλώσιμα. Χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αν το λέω σωστά κύριε Δήμαρχε. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το θέμα των οργανικών αποβλήτων, αυτό που απομένει δηλαδή, εντάξει, δεν θεωρώ ότι μπορεί να το μειώσει και πολύ ένα νοικοκυριό, με την έννοια ότι οι συνήθειες που έχει είναι αυτές που θα έχει για την επόμενη μέρα. Ναι, αλλά υπάρχει δυνατότητα οικιακής κομποστοποίησης. Μέσα σε ένα διαμέρισμα, κύριε Δήμαρχε, τι να κομποστοποιήσει κάποιος? Σε ένα διαμέρισμα είναι δύσκολο, πραγματικά. Αλλά σε μια οικία είναι πιο εύκολο. Όμως η προτεραιότητα πρέπει να είναι να μειωθούν και να τα διαχειριστούμε σωστά. Και να μειωθεί και το κόστος για τα νοικοκυριά. Γιατί αυτά μας έλεγαν όταν ψήφιζαν την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, ότι γενικά το κόστος για τα νοικοκυριά θα μειωθεί. Ναι, αλλά αυτό, επιτρέψτε μου, δεν σχετίζεται με τη μεταρρύθμιση. Ναι, 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 ναι. Άλλον το ένα. Ναι, 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 ναι. Ξεκάθαρα. Στην οποία πρέπει να συμμορφωθούμε για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Αυτή μας επιβάλλει να πάμε σε ένα νέο σύστημα και όχι μεταρρύθμιση. Και μάλιστα έχουμε ήδη αργήσει. Και ένα από τα μεγάλα προβλήματα είναι ότι η μία αλλαγή συμπίπτει με την άλλη.
Δηλαδή εμείς τώρα έχουμε να οργανώσουμε τους νέους δήμους και ταυτόχρονα να κάνουμε μελέτες και να προσπαθούμε να οργανώσουμε ένα νέο σύστημα αποκομιδής των σκυβάλλων. Πιστέψτε με, είναι τεράστιες οι δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας, γιατί έχουν συμπέσει πολλές αλλαγές την ίδια χρονική στιγμή. Έχουν συμπέσει οι αλλαγές, κύριε Δήμαρχε, και εκεί θα πάμε ακριβώς. Αυτό που είχα προγραμματισμένο να σας ρωτήσω είναι, είστε Δήμαρχος Γερμασόγειας, θα ενωθείτε ο Δήμος Γερμασόγειας μετά τις εκλογές θα είναι Ανατολικής Λεμεσού, σωστά? Σωστά, κάποιοι, είναι δύο κάποιοι δήμοι. Άλλοι δήμοι και κοινότητες θα ενταχθούν. Είστε, ωστόσο εσείς είστε Δήμαρχος Γερμασόγειας, απευθυνόμενος προς τους δημότες των άλλων δήμων που θα ενταχθούν. Ποιο είναι το μήνυμα που μπορείτε να στείλετε για να αισθάνονται και οι Δήμοι ότι αν για παράδειγμα στο σύμπλεγμα αυτό που πάει να δημιουργηθεί σε εμάς εκλεγεί ο Δήμαρχος του διπλανού Δήμου, εμείς θα έχουμε ίση μεταχείριση? Εύλογη ανησυχία. Είναι εύλογη ανησυχία, ναι. Εύλογη ανησυχία. Όμως, επειδή ένας δήμαρχος για να επιτύχει δεν αρκεί. Ο Δήμος Ανατολική Λεμεσού, κύριε Φανάρη, θα έχει 8 διαμερίσματα. Ναι. Να το πω έτσι πολύ απλά. Πρέπει να είναι ηλίθιος ένας δήμαρχος να ασχολείται με το ένα. Βαρύς χαρακτηρισμός, ναι. Ακριβώς αυτό θα είναι. Η προσπάθεια είναι αυτός ο χώρος να ενοποιηθεί και να είναι, αν είμαι εγώ, να είμαι δήμαρχος όλων των διαμερισμάτων. Όλου του Δήμου ενιαία θα τον αντιμετωπίσουμε. Και αν πετύχαμε κάποια πράγματα στη Γερμασόγεια, αυτά αποτελούν μια καλή βάση για να επεκταθεί το μοντέλο στο σύνολο του νέου Δήμου. Και αυτή είναι η πρόθεση μας. Έχω την εντύπωση, κύριε Δημάρχε, ότι εκεί στη Λεμεσό έχετε συνεργαστεί οι Δήμοι μεταξύ σας και σε διάφορα άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα το παραλιακό μέτωπο. Έχουμε συνεργαστεί σε πάρα πολλά. Για παράδειγμα, λειτουργεί ο σταθμός Οδυσσέας που αφορά την πρόληψη για τις εξαρτήσεις και συμμετέχουμε όλοι οι Δήμοι. Είναι μια εταιρεία που δημιουργήσαμε μαζί. Ένας οργανισμός που δημιουργήσαμε και οι 6 Δήμοι και λειτουργεί άψογα και κάθε χρόνο βελτιώνεται. Τώρα, και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, γιατί οι συνέργειες πραγματικά, κύριε Φανάρη, είναι... Αποδίδουν, ναι. Είναι ένας επιτυχημένος θεσμός οι συνέργειες. Έχουν αποδείξει σε όλους τους Δήμους, όχι μόνο στις Λεμεσού. Και για όλα τα θέματα, δηλαδή, πέστε τώρα... Η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε ενώπιον μας λόγω και της Πράσινης Συμφωνίας είναι να μειωθεί το αποτύπωμα του άνθρακα. Πέστε ότι καταφέρνω εγώ, είμαι μάγος και στη Γερμασόγειο αν πετυχαίνει. Ναι. Και αν δεν πετύχει στον Δήμο Λεμεσού... Είναι ο ίδιος ουρανός. Ναι. Ο ίδιος ουρανός είναι, πραγματικά. Λοιπόν, μιλήσατε προηγουμένως για τα 8 διαμερίσματα και μου ήρθε στο μυαλό... Θα έχετε και 8 αντιδημάρχους. Ναι, και ευελπιστώ οι πολίτες να εκλέξουν τους ικανότερους, γιατί η πρόθεση μου είναι να συνεργαστούμε με αυτούς τους ανθρώπους για να διασκεδάσουμε και την προηγούμενη ανησυχία που θέσατε. Είναι πάνω σε αυτό ακριβώς. Από τη μία... Υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ μας. Από τη μία λοιπόν λέμε για ενοποίηση, από την άλλη κάθε διαμέρισμα, δηλαδή κάθε σημερινός δήμος ή κοινότητα, θα εκπροσωπείτε από έναν αντιδήμαρχο. Πώς θα συνεργαστείτε, κύριε Δήμαρχε, με τους αντιδημάρχους που θα εκλεγούν, ιδιαίτερα στο δικό σας της Ανατολικής Μεσογείου, που θα είναι και 8. Κοιτάξτε, η εκτελεστική εξουσία βρίσκεται στα χέρια του δημάρχου. Ο δήμαρχος εκχωρεί αρμοδιότητες στους αντιδημάρχους και μπορεί να είναι και εκτελεστικές. Εμένα η πρόθεση μου, ανάλογα με το ποιους θα εκλέξουν οι πολίτες, αλλά ευελπιστώ ότι θα εκλέξουν τους καλύτερους, είναι να εκχωρήσω αρμοδιότητες σε αυτούς τους ανθρώπους για να μπορεί η αυτοδιοίκηση να είναι στην πράξη αυτό που λέμε.
Είναι η πιο άμεση εξουσία στον πολίτη. Να μην χρειάζεται ο κάτοικος του Αγίου Τίχωνα, αφού ο Δήμος θα εδρεύει στον Άγιο Αθανάσιο, να πάρει το αυτοκίνητο να έρθει στον Άγιο Αθανάσιο για να του υπογράψω εγώ μια βεβαίωση. Μπορεί να πάει στο διαμέρισμα. Ναι. Λέω το πιο απλό παράδειγμα, αλλά είναι και το πιο ενδεικτικό κάποιων πραγμάτων. Άρα έχουμε τη βούληση και πιστέψτε με, θα βρούμε τους τρόπους να συνεργαστούμε. Αυτές οι εξουσίες που εσείς αξιολογείτε ότι μπορεί να εχωρηθούν στους εκλεγμένους πλέον αντιδημάρχους, θα αφορούν αποσπασματικά τα διαμερίσματά τους ή θα αφορούν ολόκληρον τον Δήμο. Δηλαδή θα μπορεί ένας αντιδήμαρχος να αναλάβει ένα κομμάτι της άσκησης της εξουσίας της Δημοτικής Αρχής για ολόκληρον το διαμέρισμα, για ολόκληρον το Δήμο ή μόνο για το διαμέρισμα. Αυτό που προβλέπει η νομοθεσία, ναι, γι' αυτό ρωτώ, ναι, είναι μόνο για το διαμέρισμα. Όμως αυτό που λέω εγώ και πολλές φορές το έχουμε πράξει, εάν υπάρχει βούληση, καλή θέληση και καλή συνεργασία, για παράδειγμα, γιατί μου αρέσει πάντα να μιλώ με παραδείγματα, ναι, εάν έχουμε έναν πολύ εξειδικευμένο αντιδήμαρχο στα θέματα του τουρισμού και έχουμε έναν παραλιακό μέτωπο 8 μετώπων που θα είναι 4 διαμερίσματα. Συγγνώμη, μας απαγορεύει, μπορεί να μην το προβλέπει ο νόμος, αλλά μας απαγορεύει κανένας να πούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να αξιοποιηθεί για την τουριστική πολιτική και στα 4 διαμερίσματα. Εσείς να μου πείτε, αν απαγορεύει. Δεν ξέρω τι προνοεί. Δεν το προβλέπει, αλλά δεν το απαγορεύει. Άρα, σε εμάς επαφίεται να βρούμε τους τρόπους να αξιοποιήσουμε τον κάθε ένα ανάλογα και με τις γνώσεις του, τις εμπειρίες του, για να έχουμε μια πιο αποδοτική δημοτική μηχανή. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, είπατε προηγουμένως, μόλις τώρα μάλλον, για τα 4 διαμερίσματα του παραλιακού μετώπου, δηλαδή τετραπλασιάζεται, τέλος πάντων, μεγαλώνει κατά πολύ η έκταση που ελέγχει, που ασκεί την εξουσία του ο Δήμος, ο εκάστοτε Δήμος, δηλαδή αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ανατολική Λεμεσόγειο, συμβαίνει σε όλους τους Δήμους. Χαρακτηριστικά, να σας πω για να αντιληφθείτε σε τι αναφέρομαι, περίπου ο Δήμος Λευκωσίας, αν είναι σωστές οι δικές μου οι μετρήσεις, θα είναι λίγο μικρότερος από το Δήμο, σε έκταση τονίζω, από το Δήμο του Παρισιού. Αυτή η αύξηση της έκτασης σας προβληματίζει? Ασφαλώς μας προβληματίζει, όλα μας προβληματίζουν. Δεν θέλουμε απλά να είμαστε σε μια καρέκλα. Ναι, έχουμε συνηθίσει τον εκάστοτε δήμαρχο, το δημαρχείο, να είναι στην περιοχή μας. Ένα, και το κυριότερο, έχουμε συνηθίσει αυτήν την, να την πω, προσωπική επαφή με τις δημοτικές αρχές. Σε αυτόν τον νέο το σύστημα, αυτόν το δεδομένο χάνεται, γιατί ένα δημαρχείο θα είναι, ξέρω εγώ, σε κάποια μεγάλη περιοχή, θα είναι σε κάποια μεγάλη απόσταση από τον Δημότη πλέον. Αυτό πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, κύριε Δημαρχή? Μα γι' αυτό προβλέφτηκε ο θεσμός του αντιδημάρχου. Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο θα καθορίζουν τη στρατηγική του Δήμου και θα εξειδικεύεται και η αμεσότητα θα εξασφαλίζεται από τους αντιδήμαρχο και τους συμβούλους του κάθε διαμερίσματος. Ναι, αλλά το κέντρο δεν... Είναι πολύ, πολύ σημαντικό όμως για να έχουμε έτσι και την εξοικονόμηση που θέλουμε και την καλύτερη ποιότητα των υπηρεσιών, ναι, είναι να στηθεί η δημοτική μηχανή, η δημοτική υπηρεσία, και εμείς έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό. Έχουμε κάνει ένα οργανόγραμμα που το θεωρώ πάρα πολύ καλή πρόταση, ίσως από τις καλύτερες που έγιναν στην Κύπρο, ώστε αυτή η δημοτική υπηρεσία να στηθεί με τέτοιον τρόπο που να μπορεί πραγματικά να παρεμβαίνει, να ελέγχει, να δρά αποτελεσματικά σε αυτή τη μεγάλη έκταση. Γιατί έχετε δίκιο. Ναι. Έχουμε μάθει στην αμεσότητα με τον Δήμαρχο ότι γίνει τώρα, παίρνουν τηλέφωνο τον Δήμαρχο.
Ή πάμε στο Δημαρχείο, ναι. Ακριβώς. Αυτή η δυνατότητα θα περιοριστεί σε κάποιο βάθμο. Άρα, με υπενθυμίζω το αρχηγό σας ερώτημα. Σας προβληματίζει, βεβαίως, με προβληματίζει πάρα πολύ να βρεθεί ο μηχανισμός ώστε αυτό το έλλειμμα που δημιουργείται να καλυφθεί από τις οικονομίες κλίμακας και από το στήσιμο της δημοτικής μηχανής. Θεωρείτε ότι είναι εφικτό, κύριε Δήμαρχε? Θεωρώ ότι είναι δύσκολο, αλλά είναι εφικτό. Μάλιστα. Η απάντησή σας με καλύπτει. Η επόμενη μου ερώτηση θα ήταν πώς μπορεί ένα Δημαρχείο το οποίο βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα μακριά από μια γειτονιά, γιατί αναφερόμαστε στις γειτονιές. Ναι, μεν οι Δήμοι, εξ όσων έχω αντιληφθεί, παίρνουν και τις λεωφόρους τώρα για να τις διαχειρίζονται και να τις υποστηρίζουν, αλλά. Παίρνουμε τη συντήρηση, όχι το σχεδιασμό και την κατασκευή. Ναι, τη συντήρηση των λεωφόρων, όπως ο κάθε Δήμος, αυτό που έχει κατά τη γνώμη μου και είναι και η μεγάλη πρόκληση, είναι ακριβώς να φθάνει να υποστηρίζει και την τελευταία γειτονιά στην επικράτεια του. Το νέο σύστημα όμως βάζει αυτήν την γειτονιά πολύ μακριά, κύριε Δημάρχη. Κύριε Φανάρη, ψες είχα μια παρουσίαση για τους 10 άξονες του προεκλογικού μου προγράμματος. Ναι. Ένας από τους βασικούς πυλώνες που ανέλησα ήταν ακριβώς αυτό. Οι αποστάσεις που δημιουργούνται μπορούμε εύκολα να τις καλύψουμε. Μπορούμε εύκολα με καλές πρακτικές και δεν χρειάζεται, πιστέψτε με, να ανακαλύψουμε τον τρόπο. Υπάρχουν τα πρότυπα των σύγχρονων πόλεων, η Διεθνής Ατζέντα των Πόλεων, οι 17 στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Μπορούμε να προσαρμόσουμε πρακτικές, να αντιγράψουμε καλές πρακτικές και να τις εφαρμόσουμε στον τόπο μας. Στο Δήμο Γερμασόγειας, και το έχω πει αυτό γιατί απαντά ακριβώς το ερώτημα σας. Ναι. Να μιλήσουμε για το Δήμο. Σήμερα μια εφαρμογή η οποία μπορεί άμεσα ο πολίτης να επικοινωνεί με πολύ απλόν τρόπο με το Δήμο και να παίρνει απάντηση για ό,τι φανταστείτε, για απλά αιτήματα, για έλεγχο της στάθμευσης, για τα πάντα. Αυτή η εφαρμογή είναι ένα καλό παράδειγμα, το οποίο θα επεκταθεί. Δηλαδή, όπως λειτουργεί σήμερα στο Δήμο Γερμασόγειας, θα λειτουργεί και για τα 8 διαμερίσματα. Μάλιστα. Είναι ένα καλό παράδειγμα αυτό, κύριε. Η τεχνολογία. Αυτό θα έλεγα ότι πρέπει να επιστρέψει στην τεχνολογία. Βέβαια, δεν ξέρω αν ευσταθούν αυτές οι πληροφορίες. Αυτός ο ευαγόρας, στο οποίο θα ενταχθούν όλοι οι Δήμοι, δεν πάει και τόσο καλά. Ο ευαγόρας, το σύστημα είναι έτοιμο. Ναι. Υπάρχουν κάποια άλλα προβλήματα. Υπάρχουν κάποια προβλήματα που επιτρέψτε μου να πω ότι εγώ δεν τα κατάλαβα. Μάλιστα. Για το πώς δημιουργούνται. Υπάρχουν και είναι τα προβλήματα. Και θα πω, θα γίνω πολύ συγκεκριμένος. Ο ευαγόρας είναι έτοιμος και έχουμε μέχρι τον Ιούνιο μια καλή χρονική περίοδο να εκπαιδευτεί το προσωπικό, να το χρησιμοποιήσει παράλληλα με τα συστήματα που χρησιμοποιούμε σήμερα, ώστε να εντοπιστούν και αδυναμίες να βελτιωθούν. Έχουμε το εξής πρόβλημα. Δεν μπορούμε να ανεβάσουμε τα δεδομένα του Δήμου Γερμασόγειας. Προσπαθώ να το κάνω όσο πιο απλό γίνεται. Ναι. Τα δεδομένα του Δήμου Γερμασόγειας πάνω στον Ευαγόρα, γιατί τα βλέπει ο Δήμος Αγίου Αθανασίου που σε 3 μήνες θα είμαστε ένας. Εννοείται τίθενται θέματα προσωπικών δεδομένων, αυτά ακριβώς, τα γνωστά. Ακριβώς. Και εγώ θεωρώ ότι η Επίτροπος έπρεπε να μας δώσει άδεια να το κάνουμε αυτό, χωρίς. Μα δεν υπάρχει. Αν ένας δεν λειτουργός, υπάρχει λογική σε αυτό που συμβαίνει. Ο λειτουργός του ενός Δήμου τα βλέπει. Τι ενοχλεί να δει τα ίδια δεδομένα ο λειτουργός του άλλου Δήμου? Και οι δύο λειτουργοί είναι. Λέει ότι αυτή η νομική δυνατότητα υπάρχει μόνο μετά την 1η του Ιούλη. Λοιπόν, αυτά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, δηλαδή, με τον Ευαγόρα. Ένα από τα βασικά προβλήματα είναι αυτό. Ένα από τα βασικότερα προβλήματα. Κάποιοι Δήμοι έχουν πρόβλημα με τις εταιρείες
που είναι σήμερα διασυνδεδεμένοι, που τους δυσκολεύουν να γίνει η μετάπτωση δεδομένων στο νέο σύστημα. Α, ένα οι ίδιες οι εταιρείες στηρούν τα δεδομένα, αυτά που υποτίθεται δεν πρέπει να βλέπουν οι λειτουργοί, αλλά τα έχουν οι εταιρείες. Λοιπόν, θεωρείτε... Πάντων, δεν θέλω να πω σε τεχνικές λεπτομέρειες, ναι, αλλά νομίζω ότι ο Ευαγόρας είναι έτοιμος, αυτή είναι η πληροφόρηση που έχω, να αρκοθετούμε την προσπάθεια χωρίς σοβαρούς λόγους. Θέλω να πω, όπως είπε πριν ο συνάδελφος ο Χρήστος, ότι εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα επιληθούν τα προβλήματα. Κύριε Δημάρχε, με προκαλείτε να σας ρωτήσω το εξής. Πώς αντιμετωπίζετε και πώς θα αντιμετωπίσετε, αλλά επειδή είστε δημαρχός, η ερώτηση πάει και στο παρόν, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο επίπεδο του Δήμου, γενικότερα. Πόσο θεωρείτε, πόση σημασία θεωρείτε ότι έχει? Αγαπητέ μου, έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι είναι ύψης της προτεραιότητας. Μάλιστα. Και μάλιστα με βασικές αρχές, και στο Δήμο Γερμασόγειας, πιστέψτε με, μπορεί να είμαστε πρότυπο για όλη την Κύπρο. Γιατί εγώ έχω μια βασική αρχή και όποτε έχω να κάνω με αυτούς της τεχνολογίας, που δεν είμαι ειδικός, τους λέω δύο πράγματα. Θα είναι εύκολο για τον πολίτη αυτό. Ναι. Εύκολο στη χρήση του. Φιλικό προς τον χρήστη. Δηλαδή, και θα είναι σχεδιασμένο από την πλευρά του πολίτη και θα απλοποιεί διαδικασίες. Βασικές αρχές που πρέπει να τηρούν. Και πραγματικά, πιστέψτε με, έχουμε εφαρμογές σήμερα που έχουν μειώσει τη δουλειά μας εμάς και έχουν ευκολύνει τη ζωή των πολιτών. Ξεκάθαρη η απάντηση σας, κύριε Δήμαρχε. Αντιλαμβάνομαι ότι... Η αρχή είναι η τεχνολογία να προσαρμοστεί στις ανάγκες των ανθρώπων και όχι οι άνθρωποι στην τεχνολογία. Δεν θα γίνουμε όλοι IT σε αυτόν τον τομέα. Θεωρείτε ότι η εφαρμογή τέτοιων συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πάντα στο επίπεδο του Δημαρχείου έχει συμβάλει στη διαφάνεια, κύριε Δήμαρχε? Ναι, έχει συμβάλει, γιατί μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις εφαρμογές αυτές, να δημοσιοποιούμε τις αποφάσεις του Συμβουλίου, να ενημερώνουμε για όλες τις δραστηριότητες και το πράττουμε. Και εμείς στο Δήμο Γερμασίας έχουμε τον προϋπολογισμό μας, είναι δημοσιευμένος, είναι ανοιχτά δεδομένα για όποιον θέλει μπορεί να τα πάρει. Μπορεί ένας δημότης, δεν αναφέρομαι στο σύστημα του Δημαρχείου Γερμασόγειας στο σημερινό, αναφέρομαι στο σύστημα Ευαγόρας. Θα μπορεί ένας δημότης ο οποίος υποβάλλει έναν αίτημα προς το Δημαρχείο, το οποιοδήποτε αίτημα που αφορά βέβαια το Δημαρχείο, να παρακολουθεί την πρόοδο αυτού του αιτήματος μέσω του συστήματος? Όχι. Θα έπρεπε, κύριε Δημαρχή? Μπερδεύουμε, κύριε Φανάρη, μπερδεύουμε δύο πράγματα. Ο Ευαγόρας θα είναι το λειτουργικό σύστημα του Δήμου. Ναι. Δηλαδή θα είναι το σύστημα που θα είναι το λογιστήριο του, θα εκδίδει τις επιταγές του, θα εκδίδει τα πιστοποιητικά πολιτικών γάμων, τις άδειες των σκύλων, λέω ό,τι θυμάμαι τώρα. Ναι. Αυτό δεν είναι ένα σύστημα που θα επικοινωνεί με τους πολίτες. Ναι, αλλά θα μπορεί να παρέχει δεδομένα, πληροφορίες προς τους πολίτες. Βεβαίως. Εάν βέβαια το εντέλεις, του δώσεις αυτές τις εντολές. Ναι. Βεβαίως. Άρα, ο Ευαγόρας είναι το βασικό λειτουργικό σύστημα του Δήμου. Ταυτόχρονα όμως, όλοι οι Δήμοι πλέον αναπτύσσουν εφαρμογές αλληλεπίδρασης με τους πολίτες. Μάλιστα. Και είναι συμπληρωματικό για να φτάσουμε σε αυτό που θέλουμε, στην άμεση επαφή με τον δημότη. Ναι. Άρα θα ήταν σωστό, κύριε Δήμαρχε, να διαμορφώσω το ερώτημα. Αυτές όλες οι πληροφορίες, οι διαδικασίες, δεν λέμε τώρα τα προσωπικά δεδομένα, για να μην μπούμε στο ίδιο λούκι με το προηγούμενο. Αυτές όλες οι διαδικασίες, δηλαδή πόσες μέρες, για παράδειγμα, ένας λειτουργός του Δήμου ή ένα τμήμα του Δήμου κρατά, ελέγχει, εξετάζει ένα αίτημα. Γιατί να μην μπορεί ο πολίτης να το δει αυτό μέσα από τον Ευαγόρα, σε συνεργασία βέβαια με το σύστημα του Δημαρχείου που απευθύνεται προς τους πολίτες?
Εμείς το έχουμε κάνει ήδη αυτό. Εμείς το έχουμε κάνει ήδη στην εφαρμογή μας. Αν εσείς βάλετε αύριο ναι. μια φωτογραφία με έναν πεσμένο δέντρο, το σύστημα θα σας ενημερώσει ότι εσείς το βάλατε η ώρα 8, η ώρα 11 πήγε σε αρμόδιο λειτουργό, τη Δευτέρα δόθηκε στις τεχνικές υπηρεσίες, για παράδειγμα, και μπορείτε να έχετε ανά πάσα στιγμή ενημέρωση πότε λύθηκε ή αν δεν λύθηκε και γιατί δεν λύθηκε. Μάλιστα. Λοιπόν, καταλήγοντας, κύριε Δήμαρχε, βρισκόμαστε στην αρχή του έντονου προεκλογικού για τις δημοτικές εκλογές. Οι δημοτικές εκλογές όμως αυτές, οι οποίες εκτός από το γεγονός ότι αφορούν τους δήμους όπως θα διαμορφωθούν μετά τη μεταρρύθμιση, είναι ταυτόχρονες και με τις ευρωεκλογές. Τώρα που βιώνουμε αυτήν την απόφαση της πολιτείας, θεωρείτε ότι ήταν ορθή ή ήταν προς τη λαθασμένη κατεύθυνση? Δηλαδή, θα θέλατε τις επόμενες δημοτικές να είναι μαζί με τις ευρωεκλογές ή όχι? Κοιτάξτε, δείτε. Επειδή είμαστε καθημερινά με τον κόσμο, κανένας δεν έχει συνειδητοποιήσει μέχρι στιγμής πραγματικά ότι θα λάβει 6 ψηφοδέλτια στις 9 του Ιουνίου. Οι ερωτήσεις ίσως πολλές... Ίσως και 7, κύριε Δήμαρχε, για τους πρόσφυγες. Για τους πρόσφυγες μπορεί να φτάσουν και τα 9. Ναι. Εδώ άνθρωποι που είναι στους δήμους, οι συνάδελφοί σας, ναι. δεν ναι. έχουν κατανοήσει ακόμα. Πώς θα εξηγήσουμε στον κόσμο? Υπάρχει πραγματικά ένα μεγάλο μπέρδεμα. Εγώ θεωρώ ότι, εντάξει, έγινε επιλογή, δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό. Ναι. Θεωρώ όμως ότι οι ευρωεκλογές τέριαζαν περισσότερο με τις βουλευτικές εκλογές. Ίσως, γιατί έχουν προσθεθεί και, έχει προσθεθεί και το ψηφοδέλτιο των αντιδημάρχων, για να το κατανοήσει ο κόσμος. Οι αντιδήμαρχοι δεν εκλέγονταν από τους δημότες. Τώρα έχει προσθεθεί και εκείνο το ψηφοδέλτιο. Έχει προσθεθεί αυτό, έχει προσθεθεί ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, οργανισμού, που στο νομοσχέδιο δεν εκλέγεται, αλλά προέδρευε ο... Ένα λεπτό, σας χάνουμε, κύριε Δήμαρχε. Ενδεχομένως κάτι συμβαίνει με τη γραμμή. Και προσθέθηκε ακόμα ένα ψηφοδέλτιο. Και είμαι βέβαιος ότι... θα αντιμετωπίσουν προβλήματα ίσως πρώτη φορά στην Κύπρο με τη διενέργεια των εκλογών. Ναι, που είχαμε μια παράδοση... Όταν παίρνει ταυτόχρονα ο πολίτης 6 ψηφοδέλτια, είναι προβληματικό. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ. Ελπίζω να το διαχειριστώ. Ελπίζω ότι οι πολίτες θα το διαχειριστούν. Θα το διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο. Ναι, ναι. Να είστε καλά. Νομίζω ότι η συζήτηση μας ήταν ενδεικτική για το πού κατευθύνεται η δική σας υποψηφιότητα και η δική σας πρόθεση για τις επικείμενες εκλογές. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την παρουσία σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα έχουμε ευκαιρία όσων πλησιάζουν οι εκλογές να ξανασυναντηθούμε και να ξανατοποθετηθείτε ακριβώς για τα θέματα που ενδιαφέρουν τους δημότες και το μέλλον τους. Βεβαίως, είμαι στη διάθεση σας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά από τον Δήμαρχο Γερμασόγειας, τον κύριο Κυριάκο Ξηδιά, ο οποίος ήταν καταδοπιστικότατος για θέματα. Είναι οι δήμαρχοι, οι οποίοι βέβαια είναι υποψήφοι για την επόμενη, για επανεκλογή στο αξίωμα, που καθορίζεται, όπως είπαμε πολλές φορές, και από το σύστημα, το νέο σύστημα που θα ισχύσει, και εμείς θα προσπαθήσουμε ακριβώς να δείξουμε, να προβάλλουμε τις θέσεις και αυτών των ανθρώπων και βεβαίως και των ανθρώπων που είναι υποψήφοι και δεν ήταν δήμαρχοι προηγουμένως, ώστε να έχουμε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να πάρουμε την απόφαση, τη δική μας, ο κάθε δημότης δηλαδή, να πάρει την απόφαση για το τι τελικά θα επιλέξει στην κάλπη. Αλλάζουμε εμείς θέμα, θα πάμε λίγο στις εξελίξεις της διεθνής, γιατί είχαμε και τις προηγούμενες μέρες όλη αυτή την ενημέρωση. Πάμε λοιπόν στην Ουκρανία. Απλά να πούμε ότι αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας είναι πλέον ο κύριος Αλεξάνδερ Σίρσκι,
ο οποίος καλείται να διαχειριστεί την κατάσταση εκεί όπως εξελίσσεται για την Ουκρανία. Λέω, είχαμε πρόσφατα την κατάληψη της πόλης Αυτίβκα από τις ρωσικές δυνάμεις. Φαίνεται ότι ήταν μια σημαντική εξέλιξη στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η βοήθεια των 61 δις δεν έρχεται από τη Δύση, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με συγχωρείτε, και φαίνεται ότι αυτό δυσχεραίνει την προσπάθεια των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας να αντισταθούν στην ρωσική επίθεση. Εδώ βλέπουμε μια παρέλαση, είναι ο κύριος Σύρσκι, ο σημερινός δηλαδή πλέον ηγέτης των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, το 1986, όταν παρελάβει με τον Σοβιετικό τότε στρατό, δίπλα από Ρώσους, σήμερα Ρώσους και τότε βέβαια Σοβιετικούς συμπολεμιστές του, συστρατιώτες του ή αξιωματικούς, στον ίδιο στρατό, ενώ σήμερα είναι αυτοί οι άνθρωποι που ενδεχομένως είναι ο ένας δίπλα από τον άλλον και παρελάβουν, σήμερα βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα και πολεμούν ο ένας τον άλλο. Είναι πράγματα, είναι σημεία των καιρών πολύ παράξενα και έχουν τη σημασία τους. Πάμε λοιπόν στον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος στο Σαν Φρανσίσκο, ο κύριος Τζο Μπάιντεν, χαρακτήρισε με βρισχές τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, ιδίως υπό το φως των εξελίξεων και το θάνατο Ναβάλνη, και από την πλευρά της η Μόσχα απάντησε με μια πολύ ανησυχητική ανακοίνωση, στην οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται αναφορά στο ενδεχόμενο πυρηνικού πολέμου από ατύχημα και να οφείλεται, υποστηρίζει η Μόσχα, στην άνοια του Αμερικανού Προέδρου, του κυρίου Μπάιντεν. Είναι τρομακτικό να συνειδητοποιεί κανείς τα όρια στα οποία έχει φτάσει η αντιπαράθεση μεταξύ Μόσχας και Ηνωμένων Πολιτειών. Θα αλλάξουμε όμως κλίμα, κλείνοντας την εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Θα δούμε ένα βίντεο με έναν πιτσιρικά ο οποίος κλέβει την παράσταση ακόμα και από αυτούς, είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες το βίντεο, κλέβει την παράσταση ακόμα και από αυτούς τους Γιάνκης μέσα στην έδρα τους. Για να παρακολουθήσουμε. Μάλιστα, είναι αυτό το βίντεο. Είναι σε αγώνα, ο κόσμος είναι στις κερκίδες, οι Γιάνκης παίζουν στο γήπεδο, ο μικρός αποφασίζει να ασχοληθεί με το παιχνίδι αυτό, με τον μπουκάλι, και όταν τελικά κατορθώνει το κοριτσάκι, λοιπόν, όταν τελικά κατορθώνει να στήσει τον μπουκάλι, να πέσει δηλαδή το όρθιο, η κερκίδα του επιφυλάσσει μία έκπληξη. Έχω την εντύπωση ότι έκπληξη η κερκίδα έχει προκαλέσει και στους ίδιους τους αθλητές που βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο, διότι ενδεχομένως δεν μπορούν να αντιληφθούν γιατί ζητοκραυγάζει το πλήθος. Αυτά λοιπόν από τα βίντεο μας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέχρι την Τρίτη και την επόμενη άλλη άποψη. Καλή συνέχεια, καλό σας απόγευμα, καλή συνέχεια και να είστε πάντα προσεκτικοί, ιδιαίτερα όταν βρίσκεστε στο τιμόνι.